κοινωνικές πτυχές όλων των κλιμάτων είναι πάρα πολλές. Δεν μπορεί να λέμε το εντοπίσει μόνο στο αντιπολεμικό το ζήτημα τη συζήτηση και του αντιπολεμικού αγώνε. Μια συμφωνία για τη Γαλλική Ένωση είναι ένα πλαίσιο διακανονισμών το 49 και το τι μελιγενέστε με την, τα γαλλικά συμφέροντα στην Ινδοκίνα, που συγκροτείται η Ένωση, η Γαλλική υπογοντεύεται από Λάος, Βιετνάμ, Μπάου Ντάι και πιο μετά με την Βαρκή και Μπότζη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όλο αυτό σαν διακανονισμό, α το πούμε έτσι, διαλύεται το 54, τη συμφωνία τη Γενέβη, που χωρίζει το Βιετνάμ σε βόρειο και το νότιο. Και την υποχώρηση τη Γαλλία από το περιοχή. Νομίζω ότι όλα αυτά που υπόθηκαν είναι κρίσιμα και δείχνουν πόσο τελικά όλα αυτά μαζί αποτελούν αυτό που λέμε κίνημα του 60. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για το 68 χωρίς να μιλήσει για το Βιετνάμ και το αντιπολεμικό κίνημα. Όμως όλο αυτό το πράγμα που ξεσηκώνεται παίρνει τη μορφή του και το πολιτικό του ορίζοντα και το στίγμα του ριζοσπαστικοποιείται και αποκτά αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά με την πλαισίωση με τα ταξικά κινήματα, με τα νεολαϊκά κινήματα της περίοδου του 68. Πραγματικά θα μιλήσαμε για εντελώς άλλο κόσμο, αν δεν είχε μεσολαβήσει η λύκη αυτή του λαού του Βιετνάμ. Θα μιλήσουμε για άλλο κόσμο δεδομένου του ότι ο υπεριαλισμός επλήγει πραγματικά, επλήγει υλικά, επλήγει η στρατηγική του και η πολιτική του, η πολιτική επεμβάσεων του και οι μορφές που έπαιρνε. Με αυτή την έννοια είναι κρίσιμο και για τον αντίπαλο και μετρήθηκε. Από εκεί και πέρα πράγματι και το δικό μου το συμπέρασμα είναι αυτό ότι παρότι η περίοδος άνοιξε τελείως νέες διεξόδους, νέες προοπτικές, έγινε ημιτελές όλο αυτό το πλαίσιο, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε το υποκείμενο. Ένα πολιτικό υποκείμενο που να μπορεί στο πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο του κράτους, μιλάμε για την κυβέρνηση, μιλάμε για τον δυτικό καπιταλισμό, να εκπροσωπήσει όλα αυτά τα κινήματα. Τα οποία, παρότι τεράστια, είχαν πάρα πολύ μεγάλο αυτοκριτισμό μέσα τους, παρότι ανέδειξαν νέες οργανώσεις, όχι μόνο φοιτητικές, πολιτικές οργανώσεις, ρεύματα, πανεπιστημιακά και καπιταλιστικά, ήταν ακόμη αδύναμα και χωρίς σύνδεση με την εργατική τάξη. Παρότι η εργατική τάξη σε πολλές περιπτώσεις αποσπάστηκε από τα συνδικάτα, ας το πούμε έτσι, της επίσημης αριστεράς και πρωτοπόρησε, πρωτοστάτησε στους αγώνες με πολλές μάχες και πολλές συνδυασμούς με την Ιταλία, την Γαλλία, στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά έγινε ένα επαναστατικό υποκείμενο και νομίζω ότι αυτή η αναζήτηση είναι κρίσιμη σε όλες τις συγκυρίες, όπως και στη σημερινή. Ειδικά τώρα που πρέπει ένα τέτοιο υποκείμενο να γεννήσει συγκίνηματα και όχι απλά να εγκολυπώσει και να ενσωματώσει ρεύματα, κοινωνικά, εξωτερικά κτλ. Ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την επισήμανση του Αντώνη για τη συνέχεια και την πολιτική συζήτηση που υπήρχε και τους πολιτικούς αγώνες που υπήρχαν μέσα σε αυτά τα κομμάτια, τα οποία προφανώς για τους αγωνιστές φαινόντουσαν τόσο κοντινά από την άποψη του αγώνα που δίνανε, αλλά συγχρόνως και τόσο μακρινά στο να κατανοήσουν τι συνέβαινε πολιτικά μέσα σε αυτά. Δεν είναι τυχαίο το ότι το εργατικό κόμμα μετά τη διάλυση δηλαδή που είχαν κάνει το ΚΚ, οι Ινδοκίνας φτιάξανε στη συνέχεια για να συνεχίσουν για τον αγώνα το εργατικό κόμμα, το οποίο κράταγε αποστάσεις. Κράταγε αποστάσεις και από τους Σοβιετικούς και από τους Κινέζους. Και υπήρχε πρόβλημα και οι δύο μεριές. Απ' τη μια στο όνομα του ότι εδώ προβαλλόντουσαν ως αντιμπεριαλιστές προσπαθούσαν να στηρίζουν ή να έχουν ανοίγματα, από την άλλη όμως είχαν πρόβλημα στο ότι δεν καθορίζανε ή δεν είχαν τέτοια άμεση σχέση. Παρ' όλα αυτά είχε διάφορες διακυμάνσεις, δηλαδή το πώς συνεχίστηκε ο αγώνας, το ανόη, το 59, μέχρι το 59 για να το πω διαφορετικά, στο όνομα του να επιβιώσουμε έστω σαν κομμάτι το ανώ, το πόδιο Βιετνάμ δηλαδή,
ήταν σε μια λογική στο νότιο Βιετνάμ, πολιτικός αγώνας μεν, αλλά όχι εξέγερση. Είχαν αποσυρθεί περίπου 60.000 μαχητές μετά τη συμφωνία του 17ου παράλληλου, δηλαδή που είχε χωρίσει τη συμφωνία της Γενέβης. 60.000 από τους 75.000 που είχε, 60.000 είχαν αποσυρθεί στο βόρειο Βιετνάμ. Και οι υπόλοιποι 15.000 είχαν αποσυρθεί μες στη ζούγκλα, όπου περιγράφονται σκηνές στα βιβλία, τρομακτικές σύντροφοι. Χωριό στο οποίο είχε 500 μέλη Βιετνή, είχαν εξολοθρευτεί και στο τέλος ο γραμματέας αυτοκτονεί. Διότι υπάρχει η γραμμή πολιτικός αγώνας, αλλά έρχονται οι στρατιώτες του Νότιου Βιετνάμ, ας πούμε, από τον Γκέν, πώς τον είπαμε, ναι, και τους καθαρίζουν κανονικά. Και η γραμμή από το Βόρειο Βιετνάμ είναι ειρηνική συνύπαρξη. Το ίδιο στις διάφορες διεθνείς συναντήσεις και από τη Σοβιετία και από την Κίνα. Και ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία οι αγωνιστές από τα κάτω αρχίζουν να ξεπερνάνε τη γραμμή του κόμματος και αρχίζουν να σκοτώνουν γεωκτήμονες και να δημιουργούν κατάσταση εξέγερσης, στην οποία έρχεται το κόμμα πια στο Βόρειο Βιετνάμ το 59 να το νομιμοποιήσει και να το διευρύνει στο όνομα ότι θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι το τέλος. Είναι διάφορες λεπτομέρειες, τις οποίες προφανώς δεν είχα τον χρόνο παράδοση που τον παραβίασα να σας τις πω, αλλά που περιγράφουν ανάγλυφα αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης. Ήτανε δηλαδή, μην θεωρήσουμε εκείνη την περίοδο ότι ήταν χωρισμένοι στους Σοβιετικούς, στους Δυτικούς και τέλος πάντων υπήρχαν και στις Μητροπόλεις μερικοί περίεργοι που αμφισβητούσαν. Δεν είναι έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κίνα του Μάου, έτσι. Ήταν αρκετά πιο σύνθετο το πλαίσιο, αρκετά πιο ζωντανό και έθρεφε αυτή τη διαδικασία. Στο δεύτερο σημείο είναι ουσιαστικά το τι έγινε μετά. Όταν υπογράφηκε η Συμφωνία Ειρήνης, είχαν δεσμευτεί οι Αμερικάνοι ότι θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στο Βιετνάμ για τις καταστροφές που κάνανε, οι οποίες δεν ήταν μόνο αυτά, είχε και άλλα που δεν είπαμε, το πορτοκαλί παράγοντα, δηλαδή ρίχνανε φυτοφάρμακα τα οποία αποξηραίνανε ολόκληρες περιοχές, οι οποίες ήταν οι εύκολες περιοχές για να μπορούν να αναζήσουν. Όχι μόνο δεν τα δώσανε αυτά, αλλά κάνανε και εμπορικό αποκλεισμό σε διεθνές επίπεδο που μπορούσαν. Οπότε οι συνθήκες που περιέγραψε ο Αντώνης, καταλαβαίνετε ότι γινόντουσαν πολύ πιο τραγικές και πολύ πιο δύσκολες. Σημειωτέονται εδώ ότι στη στρατηγική του πολέμου των Αμερικανών είχε εφαρμόζανε τη λεγόμενη τακτική της πάπιας. Ό,τι περπατάει σαν πάπια, κράζει σαν πάπια, είναι πάπια. Δηλαδή, ό,τι μιλάει βιετναμέζικα, συμπεριφέρεται με λόγο, είναι βιετκόνγκ. Άρα, γι' αυτό και μετρούσανε και για τους αξιωματικούς και αυτά, πόσους νεκρούς βιετκόνγκ. Γι' αυτό πιέζανε και τους. Άρα βγαίνανε, γιατί δηλαδή έγινε το My Life, 400 άτομα, παιδιά, γυναίκες, μωρά. Γιατί μετράγανε πτώματα, κόβανε αυτιά, πήγαιναν πολλές φορές αυτιά στους διοικητές. Οι άλλοι που βομβαρδίζανε, υπάρχουν αναφορές ολόκληρες από τους πιλότους, ότι πηγαίναμε και τι στόχο να βρούμε, δεν υπήρχε τίποτα, καλύβες ήταν. Ό,τι ήταν πιο ψηλό από το ύψος καλύβας, δηλαδή ότι είχε δεύτερο όροφο, δεν παράγαν νοσοκομείο, δεν παράγαν σχολείο, το ισοπεδώναμε. Έτσι βγήκαν οι μαρτυρίες μετά για τα νοσοκομεία κτλ. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια όχι απλά κατεστραμμένη, ισοπεδωμένη χώρα. Άρα τα
προβλήματα που έβαλε ο Αντώνης ήταν τέτοια. Είχανε να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα. Προφανώς πήραν τις αποφάσεις τους, προφανώς ακολούθησαν ένα μοντέλο που τους οδήγησε εκεί που τους οδήγησε. Παρόλα αυτά θα πρέπει να το δούμε στα χαρακτηριστικά του τότε. Δηλαδή, τι ήταν το πλαίσιο, πώς στην πραγματικότητα δηλαδή υπήρχαν συναντήσεις σαν αυτή του 65 της Τρυπηρωτικής, όπου βάζανε σε κέντρο το Σάββατο το Βιετνάμ, Σάββατο το Μίγκο, Κοκό, Πορτογαλικές Αφρικίες, Νότια Ροδεσία, Παλαιστίνη, Νότια Αφρική. Πήγαινε ο Τσε σε Κοκό, σε Βολιβία για να βάλει φωτιά στον κάμπο. Αυτή είναι η εικόνα και μέσα σε αυτή την εικόνα θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί ήρθε το φίλ του 68. Νομίζω ότι το μεγάλο από αυτή τη συζήτηση είναι το πώς από τα τρία κινήματα νικήθηκε η υπερδύναμη και το πώς μπορεί ένας τέτοιος αγώνας να παίξει το ρόλο του πυροδότη όταν ο κάμπος είναι ξερός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την επισήμανση του Αντώνη για τη συνέχεια και την πολιτική συζήτηση που υπήρχε και τους πολιτικούς αγώνες που υπήρχαν μέσα σε αυτά τα κομμάτια τα οποία προφανώς για τους αγωνιστές
φαινόντουσαν τόσο κοντινά από την άποψη του αγώνα που δίνανε, αλλά συγχρόνως και τόσο μακρινά στο να κατανοήσουν τι συνέβαινε πολιτικά μέσα σε αυτά. Δεν είναι τυχαίο το ότι το Εργατικό Κόμμα μετά τη διάλυση, δηλαδή, που είχαν κάνει το ΚΚΚ, οι Ινδοκίνας φτιάξανε στη συνέχεια για να συνεχίσουν και τον αγώνα το Εργατικό Κόμμα, το οποίο κράταγε αποστάσεις. Κράταγε αποστάσεις και από τους Σοβιετικούς και από τους Κινέζους. Και υπήρχε πρόβλημα και οι δύο μεριές, απ' τη μια στο όνομα του ότι εδώ προβαλλόντουσαν ως αντιμπεριαλιστές, προσπαθούσαν να στηρίζουν ή να έχουν ανοίγματα, από την άλλη όμως είχαν πρόβλημα στο ότι δεν καθορίζανε ή δεν είχαν τέτοια άμεση σχέση. Παρόλα αυτά είχε διάφορες διακυμάνσεις, δηλαδή το πώς συνεχίστηκε ο αγώνας. Το Ανόη το 59, μέχρι το 59 για να το πω διαφορετικά, στο όνομα του να επιβιώσουμε έστω σαν κομμάτι το Ανόη, το Βόρειο Βιετνάμ δηλαδή, γιατί υπήρχε και ο φόβος της ατομικής βόμβας, ήταν σε μια λογική στο Νότιο Βιετνάμ, πολιτικός αγώνας μεν, αλλά όχι εξέγερση. Είχαν αποσυρθεί περίπου 60.000 μαχητές μετά τη συμφωνία του 17ου παράλληλου, δηλαδή που είχε χωρίσει τη συμφωνία της Γενέβης. 60.000 από τους 75.000 που είχε, 60.000 είχαν αποσυρθεί στο Βόρειο Βιετνάμ. Και οι υπόλοιποι 15.000 είχαν αποσυρθεί μες στη ζούγκλα, όπου περιγράφονται σκηνές στα βιβλία, τρομακτικές είναι. Χωριό στο οποίο είχε 500 μέλη Βιετμή, είχαν εξολοθρευτεί και στο τέλος ο γραμματέας αυτοκτονεί. Διότι υπάρχει η γραμμή πολιτικός αγώνας, αλλά έρχονται οι στρατιώτες του Νότιου Βιετνάμ, ας πούμε, από τον Γεν, πώς τον είπαμε, ναι, και τους καθαρίζουν κανονικά. Και η γραμμή από το Βόρειο Βιετνάμ είναι ειρηνική συνύπαρξη. Το ίδιο στις διάφορες διεθνείς συναντήσεις και από τη Σοβιετία και από την Κίνα. Και ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία οι αγωνιστές από τα κάτω αρχίζουν να ξεπερνάνε τη γραμμή του κόμματος και αρχίζουν να σκοτώνουν γεωκτήμονες και να δημιουργούν κατάσταση εξέγερση, στην οποία έρχεται το κόμμα πια στο Βόρειο Βιετνάμ το 59 να το νομιμοποιήσει και να το διευρύνει στο όνομα ότι θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι το τέλος. Είναι διάφορες λεπτομέρειες, τις οποίες προφανώς δεν είχα το χρόνο παράδοχο που τον παραβίασα να σας τις πω, αλλά που περιγράφουν ανάγλυφα αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης. Ήτανε δηλαδή, μη θεωρήσουμε εκείνη την περίοδο ότι ήτανε χωρισμένοι στους Σοβιετικούς, στους Δυτικούς και τέλος πάντων υπήρχαν και στις Μητροπόλεις μερικοί περίεργοι που αμφισβητούσαν. Δεν είναι έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κίνα του Μάου, έτσι. Ήτανε αρκετά πιο σύνθετο το πλαίσιο, αρκετά πιο ζωντανό και έθρεφε αυτή τη διαδικασία. Στο δεύτερο σημείο είναι ουσιαστικά το τι έγινε μετά. Όταν υπογράφηκε η Συμφωνία Ειρήνης, είχαν δεσμευτεί οι Αμερικάνοι ότι θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στο Βιετνάμ για τις καταστροφές που κάνανε. Οι οποίες δεν ήταν μόνο αυτά, είχε και άλλα που δεν είπαμε, το πορτοκαλί παράγοντα, δηλαδή ρίχνανε φυτοφάρμακα τα οποία αποξηραίνανε ολόκληρες περιοχές, οι οποίες ήταν οι εύκολες περιοχές για να μπορούν να αναζήσουν εδώ. Όχι μόνο δεν τα δώσανε αυτά, αλλά κάνανε και εμπορικό αποκλεισμό.
σε διεθνές επίπεδο που μπορούσαν. Οπότε οι συνθήκες που περιέγραψε ο Αντώνης καταλαβαίνετε ότι γινόντουσαν πολύ πιο τραγικές και πολύ πιο δύσκολες. Σημειωτέονται εδώ ότι στη στρατηγική του πολέμου των Αμερικανών εφαρμόζανε τη λεγόμενη τακτική της πάπιας. Ό,τι περπατάει σαν πάπια, κράζει σαν πάπια, είναι πάπια. Δηλαδή, ό,τι μιλάει βιετναμέζικα, συμπεριφέρεται με τόπο, είναι Βιετκόνγκ. Άρα, γι' αυτό και μετρούσανε και για τους αξιωματικούς και αυτά, πόσους νεκρούς Βιετκόνγκ. Γι' αυτό πιέζανε και τους. Άρα βγαίνανε, γιατί δηλαδή έγινε το My Life, 400 άτομα, παιδιά, γυναίκες, μωρά. Γιατί μετράγανε εντόματα, κόβανε αυτιά, πήγαιναν πολλές φορές αυτιά στους διοικητές. Οι άλλοι που βομβαρδίζανε, υπάρχουν αναφορές ολόκληρες από τους πιλότους, ότι πηγαίναμε και τι στόχο να βρούμε, δεν υπήρχε τίποτα, καλύβες ήταν. Ό,τι ήταν πιο ψηλό από το ύψος καλύβας, δηλαδή ότι είχε δεύτερο όροφο, δεν πάνε από το νοσοκομείο, δεν πάνε από το σχολείο, το ισοπεδώναμε. Έτσι βγήκαν οι μαρτυρίες μετά για τα νοσοκομεία κτλ. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια όχι απλά κατεστραμμένη, ισοπεδωμένη χώρα. Άρα τα διλήμματα που έβαλε ο Αντώνης ήταν τέτοια, είχαν να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα. Προφανώς πήραν τις αποφάσεις τους, προφανώς ακολούθησαν ένα μοντέλο που τους οδήγησε εκεί που τους οδήγησε. Παρόλα αυτά θα πρέπει να το δούμε στα χαρακτηριστικά του τότε. Δηλαδή, τι ήταν το πλαίσιο, πώς στην πραγματικότητα δηλαδή υπήρχαν συναντήσεις σαν αυτή του 65 της Τρυπηρωτικής, όπου βάζανε σε κέντρο το Σάββατο το Βιετνάμ, Σάββατο το Μίγκο, Κοκό, Πορτογαλικές Αφρικίες, Νότια Ροδεσία, Παλαιστίνη, Νότια Αφρική, πήγαινε ο Τσέ σε Κοκό, σε Βολιβία για να βάλει φωτιά στον κάμπο. Αυτή είναι η εικόνα και μέσα σε αυτή την εικόνα θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί ήρθε το πικ του 68. Νομίζω ότι το μεγάλο από αυτή τη συζήτηση είναι το πώς από τα τρία κινήματα νικήθηκε η υπερδύναμη και το πώς μπορεί ένας τέτοιος αγώνας να παίξει το ρόλο του πυροδότη όταν ο κάμπος είναι ξερός.